εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουμε στη σημερινή απεργία ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο, που φέρει πρόσθετο χτύπημα στο πενθήμερο 8ωρο, αυξάνοντας την ευελιξία και την εντατικοποίηση της δουλειάς, θεσμοθετώντας την παράλληλη και την εξαήμερη εργασία, παρατείνεται ο εργάσιμος χρόνος έως 13 ώρες τη μέρα, 78 ώρες την εβδομάδα, μειώνοντας το χρόνο ανάπαυσης. Και επίσης θα αυξηθεί η εκμετάλλευση των εργαζομένων και με την εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο, με τις συμβάσεις κατά παραγγελία, με τις απολύσεις χωρίς αποζημίωση τον πρώτο χρόνο, ενώ ποινικοποιείται και η υπεράσπιση του δικαιώματος στην απεργία. Εμείς διεκδικούμε, απαιτούμε να μην αποσυρθεί το νομοσχέδιο, λέμε όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και διεκδικούμε σταθερό μειωμένο χρόνο εργασίας, κατάργηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, αυξήσεις των μισθών και προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τη βούλα που μπαίνει για άλλη μια φορά σε εργασιακό μεσαίωνα που ζούμε. Εμείς στο νοσοκομείο τα ζούμε εδώ και χρόνια. Δηλαδή το ότι πια οι υπερορίες και η κυριακάτικη αργία έχει καθιερωθεί ως μία αργία, ως μια απλή καθημερινή μέρα, το ζούμε. Δηλαδή οι υπερορίες μας είναι πάρα πολύ μειωμένες. Στο 40% που αφορά τώρα το νομοσχέδιο μας, χρόνια πληρωνόμαστε στο 40%. Και το Σάββατο για μας είναι μια καθημερινή μέρα. Δηλαδή η διευθέτηση του χρόνου εργασίας στα νοσοκομεία έχει εφαρμοστεί χρόνια, απλά έρχεται τώρα και με τη βούλα να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά, διότι τα χειρότερα έπονται.